αυτά σχετικά με την υπόθεση του Βαγγέλη, του Σαλή. Δεν ήταν φίλοι με τον Βαγγέλη? Φίλοι δεν ήμασταν, αλλά τον έβλεπα κάθε μέρα, μιλάγαμε και με τον Αντώνη και με τον Βαγγέλη. Και γενικά ήταν παιδί που δύσκολα το σηκώσαν όλοι ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ευχάριστος άνθρωπος και έξω καρδιά, οπότε επηρέασε πολύ κόσμο αυτό. Πριν βρεθεί νεκρός στο σπιτάκι αυτό εκεί που ήταν ο Μοντέρ, από όσο γνωρίζουμε, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από την οικογένεια, έχει πέρασει από εσάς. Ναι, από περίπου το καφέ σας. Τι είχε γίνει τότε, ήσασταν παρόν? Εγώ ήμουν εδώ, ναι. Ήρθε ο Βαγγέλης, είχαν πάρει καφέ όπως ερχόταν κάθε μέρα. Ήταν μια χαρά, καταρχήν. Το λέω σε σχέση που είχαν πει για το ατύχημα πιο νωρίς, παρόλο που τα κανόνισε όλα, από ό,τι έχω μάθει. Ήταν μέσα στα χαμόγελα όπως ήταν πάντα. Ήρθα από εδώ, μου λέει ότι φτιάξω καφέ. Κάναμε λίγο χαβαλέ όπως κάναμε κάθε μέρα, όπως και με τον Βαγγέλη και τον Αντώνη. Πήρε ένα καφέ, τον κέρασα και εγώ ένα κροσανάκι, επειδή έπαιρνε κάθε μέρα και επειδή είχαμε και τη σχέση που είχαμε. Και μετά φεύγει από το μαγαζί και μαθαίνω μετά από μισή ώρα περίπου ότι αυτοκτόνησε. Αποκλείεται. Είχε έρθει εκεί τότε μονός? Ναι, μόνος του. Πόσο έκατσε εκεί στο καφέ? Έκατσε κάνα δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο, τα είπατε, υπήρχαν και άλλοι εκεί? Όχι, δύο μας ήμασταν. Άρα δεν υπήρξε και κάποια ίσως παρεξήγηση με κάποιον άλλον πελάτη σας, εννοώ, έτσι? Όχι. Σας είπε για το τροχαίο που είχε προηγηθεί ή το είχατε μάθει από αλλού? Δεν μου είχε πει για το τροχαίο, αλλά δεν το είχα μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα άμαθα μετά αυτά. Αλλά ήρθε, κάναμε χαβαλέ που φαινόταν ότι ήταν. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς περί τίνος μιλάγαμε, ας πούμε, αλλά γενικά καλαμπουρίζαμε. Εκείνο το δεκάλεπτο που τον είδατε όταν ήρθε στο μαγαζί να παραγγείλει τον καφέ του και το κεράσι και το κουρασάν, τον είδατε να πονάει, να δείχνει κάποια διαθεσία στο στομάχι του? Το λέω αυτό διότι αν είχε πάρει από πριν, ξέρετε, το φάρμακο αυτό, θα είχε αρχίσει να δράει, ήταν και πολύ δυνατό. Όχι, ήταν κομπλέ. Ούτε τον είδα κάπως, ούτε μου είπε κάτι τέτοιο. Σας είπε από πού έρχεται, μήπως? Που ερχόταν για το μαγαζί? Όχι, απλά ήξερα ότι τέτοιες ώρες είναι πάει τρέο και μετά έρχεται. Δηλαδή η ώρα που ήρθε ήταν συνηθισμένη πριν πάει στα χωράφια. Δεν είχε λόγο να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο που είπαμε το αυτοκτόνηση, γιατί αποκλείεται αυτό το σενάριο. Τουλάχιστον από μένα, εγώ το αποκλείω όσο τον ήξερα το Βαγγέλη. Θυμάστε... Αν αυτοκτονήσει αυτός ο άνθρωπος, θα αυτοκτονήσει όλοι. Όταν έφυγε πρώτα απ' όλα, σας είπε ότι θα πήγαινε στα χωράφια του? Ναι. Στο ΠΕ? Ναι, γιατί τον ρώτησα. Που μιλάγαμε τώρα, τη λέω που πας, μου λέει πάω από πίσω, δεν θυμάμαι γιατί μου είπε, ότι πάω στα χωράφια. Τώρα δεν θυμάμαι τι μου είπε σε λεπτομέρεια, αν πήγα να ποτίσω, αν πήγα να φρεζάρω, τώρα δεν ξέρω, απλά μου λέει πάω στα χωράφια. Αν έχει σκοπό να αυτοκτονήσει, θα περνάει καφέ και θα έκανε χαβαλέ. Αυτοκτονία, ούτε μια εβδομάδα δεν κράτησε αυτή η σκέψη. Ναι. Στα ψάχνα. Οι περισσότεροι πιστεύαμε ότι είναι ανθρωποκτονία. Από ποιον? Το αρχίζανε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να παραθέσω αυτό επίσημη. Ό,τι μπορώ να κάνω για το Βαγγέλη οποιαδήποτε στιγμή, εννοείται ότι θα το κάνω, γιατί τον αγαπούσα πολύ σαν άνθρωπο. Όπως τον αγαπούσαν όλοι εδώ πέρα.